Λοιπόν, τηρήθηκε το ενός λεπτού στιγμή στη μνήμη του Βασίλη Ποέμη που έγραψε τον ύμνο του Άρη. Ο Άρης με τον Μπρουνογκάμα για τον Ματέο Γκαρσία. Ο Αργεντινός θα δοκιμάσει το σούτ 1-0. Πολύ πολύ νωρίς. Πριν από τη συμπλήρωση των 2 λεπτών. Ο ποδοσφαιριστής που έχει σημαδέψει όσο κανείς άλλος νομίζω τη σεζόν για τους κίτρινους. Θα βρει στόχο στην πρώτη τελική προσπάθεια. Στην πρώτη φάση ουσιαστικά του μάτς. Στην πρώτη φάση του τέρπου. Το βολέ του Κουέστα, η κεφαλιά που έγινε από τον Γιουνές. Ακριβώς. Η τελική ήταν τρεις πάσες ουσιαστικά μετά το βολέ. Καταπληκτική κίνηση από τους δύο τελευταίους, ειδικά τον Μπρούνο Γκάμα και τον Ματέο Γκαρσία. Ο Πίσας βαραφίνει στον Πιερίνια που ανέβηκε. Κόβει για τον Πέλκα. Το σούτ από τον Πέλκα πέφτει ο Κουέστα μπλοκάρι. Αυτό ήταν το πρώτο σούτ από την πλευρά του ΠΑΟΚ στο πέμπτο λεπτό του τέρμπι. Ο Πιερίνια προσπαθεί να φωτίσει τον αντιπαλό του. Κάνει μια κίνηση προς τον άξονα. Μέσα στην περιοχή ο Πρίγιοβιτς μπερδεύεται, πέφτει κάτω. Τίποτα λέει ο Ιταλός. Συνέχεια με αντεπίθεση για τον Άρη. Ματέο Γκαρσία για τον Ντιγκινί. Πολύ καλή αντεπίθεση ο Γάλλος απέναντι στον Πασχαλάκη. Αδύναμο τελείωμα. Στο 12ο λεπτό. Εδώ μια παλιά που υπάρχει κίνδυνος, καθώς ο Πρίγιοβιτς βγαίνει απέναντι στον Κουέστα, καλό τελείωμα. Ο Ισπανός όμως δίνει δεύτερη ευκαιρία, τρομερή επέμβαση. Φοβερή διπλή επέμβαση του Κουέστα στα σου του Πρίγιοβιτς και του Πέλκα. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που αναζητούσε ο ΠΑΟΚ, την είχε. Ο Άρης τώρα στο προσκήνιο με τον Μπρούνο Γκάμα, καλό σουτ. Τελικά ήταν αρκετά έξω από την αιστεία του Πασχαλάκη. Πέναλτι. Είναι πέναλτι από το γύρισμα του Βιερίνια και το χέρι που έγινε από τον Τζανακάκη. Εδώ είναι ο Βιερίνια. Γυρνάει. Απλώνει λίγο το χέρι. Δεν το είχε εντελώς κολλημένο δηλαδή. Είναι... Αυτό ίσως να έκανε και ο ίδιος την αντίδραση ότι το λάθος που έγινε δηλαδή. Αυτό εννοώ. Έτοιμος ο Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς το 36ο λεπτό για το πέναλτι. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί 1-1. Ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ με τον πρώτο του σκόρερ, τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς, και αλλάζει τα δεδομένα στο μάτς. Ένα γεμάτο παιχνίδι. Ο Άρης τώρα με τον Ντιγκινί που είχε ήδη μια καλή στιγμή. Για να δούμε τον Γάλλο. Καλή εκτέλεση σε ετοιμότητα. Πετάει σε κόρνερ ο Πασχαλάκης. Ο Κουέστα κρατάει, πιέζει εκεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Το λάθος που έγινε, Πέλκας. Πρίγιοβιτς. Μπαίνει στην περιοχή ο Πρίγιοβιτς. Βγαίνει ο Κουέστα, γυρνάει ο Πρίγιοβιτς πάνω στα σώματα των... Ο Ζαμπά ήταν, ο Πρίγιοβιτς ήταν τώρα, αλλά η ευκαιρία πέρασε για τον ΠΑΟΚ. Πάσα. Έδωσε δεξιά, είναι μπροστά και ο Γιουνές και ο Ντιγκινί, σέντρα για τον Γιουνές. Μέσα στην περιοχή ο Ντιγκινί, το σούτ με τα πόδια Πασχαλάκης. Ο Γάλλος στα δεξιά του με τον Τζανακάκη να έχει αρκετά μέτρα, έτοιμος για τη σέντρα, καλή είναι. Στην καρδιά της άμυνας ο Ντοβέρη δεν συγκινείται, συνέχεια στη φάση, Μπρούνο Γκάμα. Πέναλτι, δεύτερο στο μάτς. Από τον Ουάρτα. Ο Ουάρτα ο οποίος έχει και κάρτα, δεν ξέρω τι πρόθεση είχε εκεί ο Ντοβέρη. Στο 65. Πανηγυρισμοί για το κερδισμένο πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα. Σε μια φάση όπου ο Άρης ζήτησε δύο φορές πέναλτι σε διάστημα 5-6 δευτερολέπτων. Και από αυτή την άποψη και ο Γουάρντα πήρε ένα ρίσκο που μάλλον δεν χρειαζόταν. Μέσα στην περιοχή. Χαμζά Γιουνές απέναντι στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Απόκρουση από τον Πασχαλάκη. Μεγάλη επέμβαση και χαμένη ευκαιρία του Άρη. Παλιά για τον Ουάρτα, η κεφαλιά είναι πολύ δυνατή, αλλά προλαβαίνει ο Μάτος να βγάλει τη σέντρα, τα καταφέρνει. Δεν ήταν καλή η απόκριση. Ουάρτα, το σούτ, η μπάλα έφυγε λίγο out. Ευκαιρία για το ΠΑΟΚ στο 69 για το 1-2. Καλή παλιά. Χώρος να ανασλίδει, τροφοδοτεί τον Μπρούνο Γκάμα εντός περιοχής. Το σούτ είναι άστοχο. Δεν βγαίνει ο Κουέστα, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Δίνει στον Ουάρτα που έχει πολλά μέτρα μπροστά του, ο Αιγύπτιος, και κατεβάζει μόνος του την μπάλα. Είναι πιο κοντά του κατουρία. Αφήνει ο Ουάρτα
να φύγει πλάγια. Έχει δύο αντιπάλους τώρα στον Ελκατουρί, μέσα στην περιοχή, το γκολ από τον Μπρίγιοβιτς. 1-2, ΠΑΟΚ στο 84, σε μια φάση που την ξεκίνησε ο Ουάρτα, κατέβηκε όλη τη δεξιά πλευρά. Τότε έκανε τη σύγκληση ο Ελκατουρί, έκανε τη σέντρα ο Ελκατουρί. Ο Μπρίγιοβιτς είναι ψυχρός εκτελεστής, κάνει το 1-2 στο 84, παγώνει το Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν θα αργήσει. Τέλος. Τέλος. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης. 7η συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Είναι ένα ακόμα ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Αλεξάνδρ Μπρίγιοβιτς.